Ατόμων σε καφενείο στην Πάφο. Ναι, είχαμε χθες μία συντονισμένη επιχείρηση. Αφού πρώτα είχε ληφθεί η πληροφορία ότι σε συγκεκριμένο καφενείο γινόταν διακίνηση και χρήση ναρκωτικών, η ΚΑΝ μαζί με άλλες υπηρεσίες της αστυνομικής διεύθυνσης Πάφου, αφού πρώτα είχαμε παρακολουθήσει το μέρος, έγινε επιχείρηση όπου κατά την επιχείρηση έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ αυτών και ιδιοκτήτρια διαχειρίστρια του καφενείου, και έχουν ανεβρεθεί σε 23 συσκευασίες, συνολικό βάρος 27 γραμμάρια κάναβης. Υπήρξαν αντιδράσεις, υπήρξαν φωνές διαμαρτυρίας, υπήρξαν οι συγγενείς που έκαναν εκεί παρέμβαση. Τα πνεύματα μετά ηρέμησαν, κύριε Σεργίδη? Όχι, όχι, δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Υπήρχε ένα πάρα πολύ μικρό επεισόδιο, θα έλεγα, καθόλου λεκτικό επεισόδιο, όχι στο χώρο του συγκεκριμένου καφενείου, αλλά μετά, επειδή ακολουθήσαν έρευνες με δικαστικό ένταλμα στα σπίτια των υπόπτων, ο ένας ύποπτος απουσίαζε από το σπίτι και η αδελφή δεν ήθελε να κάνουμε την καθιερωμένη έρευνα βάσει δικαστικού εντάλματος. Αυτό υπήρχε. Αντιθέτως, υπήρχαν η ευαρέσκεια των κατοίκων εκεί του χωριού, που το έχουν εκφράσει επανελειμμένα από τα χθες. Μάλιστα, υπάρχει κάτι πίσω από αυτά τα 8 άτομα, κάποιο κύκλωμα ή οτιδήποτε άλλο ανησυχητικό που προβληματίζει? Κοιτάξτε, την ΙΚΑΝ. Αυτό που οι έρευνες συνεχίζονται, αυτό που είναι σημαντικό σε αυτή την υπόθεση, είναι ότι το μέρος που φαίνεται να ήταν ένα μέρος όπου διακινούνταν ναρκωτικά και διεχοτεύονταν ναρκωτικά σε άτομα, σε χρήστες, το έχουμε εντοπίσει και έχουμε προβεί στις, πιστεύουμε, στις κατάλληλες συλλήψεις και στην κατάσχεση της ποσότητας που εκείνη τη στιγμή βρισκόταν μέσα στο υποστατικό. Μάλιστα.